Πάμε στο σημείο. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Συνεύχου ουράνιε, παράκλητο το Πνεύμα της Αληθείας, Πατακού παρών και τα πάντα πληρών, Θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, εθέλε και σκήνωσεν ημίν και κατάρρευσεν ημάς, ο πάσης κυρίως και σωσός των αγαθές εξαρτάς ημών. Χριστός Ανέστη, νεκρών, θανάτων, θάλατων, απίσας και πίστευτης μνήμαστη, ζωή χαρισάμενος. Ευχαριστώ. Το αγκάθι που τρυπάει όλη την ελληνική κοινωνία σήμερα δεν είναι αγκάθι μιας εποχής μόνο. Όλες οι εποχές μέσα στους αιώνες παρουσίασαν το ίδιο φαινόμενο. Λίγοι να δημιουργούν κατάσταση δυστυχίας και κακοδαιμονίας εις βάρος ολοκλήρων κοινωνιών. Λίγοι γίνονται αίτη οι κοινωνίες να βρίσκονται μέσα στη λάσπη της βρωμιάς, της ανηθικότητας, της ακαταστασίας. Ένα πλήθος από κόσμο κουμαντάρεται από τους πολλούς. Ανάμεσα σε αυτό το πλήθος υπάρχουν και θα υπάρχουν και δεν θα πάψουν να υπάρχουν αυτοί που δεν συμμερίζονται καθόλου την νοοτροπία αυτών που διαφθείρουν τις κοινωνίες. Αυτών που καταβρωμίζουν τα ήθη των κοινωνιών. Θα έχουμε υπόψη μας ένα πράγμα. Ότι η βρωμιά που είναι έξω και κυκλοφορεί πάντοτε ή περνάει μέσα μας με την άδεια μας ή με τη βοήθεια του Θεού τη διώχνουμε και είναι από, μακριά από εμάς. Δεν μπορώ, κανείς δεν μπορεί να το πει, ούτε και ο παράλυτος. Γιατί και ο παράλυτος αρκεί να πει θέλω και μπορεί να διώξει την βρωμιά που υπάρχει έξω. Για θυμηθείτε το περίεργο ερώτημα, το πολύ περίεργο ερώτημα που έκανε ο Χριστός στον παράλυτο. Θέλεις υγιείς γενέστε. Αυτός ζήταγε.
Είχε καημό. 38 χρόνια. Είχε καημό. Γιατί έβλεπε να περπατάνε γύρω του και ο άνθρωπος να μην ήξερε πως είναι το περπάτημα. Καλά στον Ιωσήφ. Yes. Όταν λοιπόν καίγεσαι γιατί περπατάει ο άλλος και εσύ είσαι παράλυτος με την καλή έννοια, σου κάνει ο άλλος το ερώτημα, θέλεις να σε σηκώσω να περπατήσεις. Ένας άνθρωπος σημερινή εποχή, άμα έλεγε αυτό το ερώτημα σε αυτό στον άλλον, θα πάντωσα εγώ, με κοροϊδεύεις. Θα το έλεγα πιο χοντρά εγώ. Πιο χοντρά. Συγγνώμη. Πιο χοντρά. Και έτσι πρέπει να το πούμε, να καταλάβουμε. Τρελός είσαι. Δεν είναι έτσι. Ποιος τυφλός δεν θέλει τα μάτια του. Θέλεις λοιπόν ή δεν θέλεις και ασφαλώς ο Χριστός στόχευε στο πιο βαθύ μέρος της ψυχής του. Εγώ, αν εσύ θέλεις να με ακούσεις, να πετάξεις αυτό που έκανες και σε οδήγησε και εδώ που είσαι, θα σε κάνω καλά. Αυτό ήταν το βαθύτερο νόημα. Στον παράλυτο λέμε που έκανε καλά ο Χριστός. Του έκανε, ήταν 38 χρόνια, 38. Στο κρεβάτι. Έβλεπα τους άλλους, περπατάνε. Και εγώ ήταν ο καημένος, να περπατούσα κι εγώ, ποιος δεν θα το έλεγε αυτό που δεν μπορεί να περπατήσει. Και πάει ο Χριστός και του λέει, θέλεις να περπατήσεις. Δεν είναι το ερώτημα, άμα δεν γνωρίζεις, περίεργο να το πω έτσι. Και εκείνος δεν είπε, τι είναι αυτά που μου λες, αλλά είπε, θέλω. Είπε, θέλω να περπατήσω. Το ίδιο ερώτημα, το ίδιο ακριβώς ερώτημα, απαράλλακτο, απευθύνεται σε μένα, στον Βασίλη, στον Τάσο, στον Κισταμάτη, στον άλλο, στον άλλο και στον άλλο. Θέλεις να περπατήσεις πνευματικά. Αν θέλεις, μπορώ, λέει ο Κύριος, έχω τη δύναμη, αρκεί να θέλεις εσύ, να συνεργαστούμε και να σε κάνω να περπατήσεις πνευματικά. Σε όλα απολύτως τα ζητήματα, σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τη δική μας αδυναμία και λέμε δεν μπορούμε, αλλά όμως εάν προϋπάρχει το θέλω, το μπορώ για τον Χριστού, το μπορώ για τον Χριστού. Σε όλα υπάρχει δυνατότητα αλλαγής και βελτίωσης. Σε όλα. Σε όλα. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Θα αναφερθώ και πάλι στη μιζέρια. Πες. Συγγνώμη. Λέμε, δεν μπορώ. Γιατί άμα πούμε δεν θέλω, προσβάλλουμε τον εαυτό μας. Και εκεί ο εγωισμός μας φυδίζει να πούμε δεν μπορώ. Και λέω, δεν λέω δεν θέλω, γιατί όποιος θέλει, βοηθάτε. Θα ήθελα να σε ρωτήσω τώρα να απαντήσεις πάλι εσύ. Η προσβολή προσβάλλω τον εαυτό μου. Ο εγωισμός. Σε τι ακριβώς προσβάλλω τον εαυτό μου. Γιατί δεν θέλω να κάνω αυτό που λέει εσύ. Για ποιο λόγο. Και σου λέω γιατί δεν το πιστεύω. Διότι. Συνέχισε. Διότι. Καλύπτει τίποτα το δεν μπορώ. Το δεν μπορώ. Σκεπάζει τίποτα. Όχι βέβαια. Τη γύμνα μου σκεπάζω. Μπράβο, τη γύμνα σου έτσι. Σκεπάζει τη γύμνα. Δίκιο.
σκεπάζει τη γη. Ακριβώς. Αυτό είναι. Δεν την ομολογείς, αλλά την καταλαβαίνει ο άλλος. Αν το καταλάβει. Το καταλαβαίνει. Θέλημα Θεού, φυσικά έχει έπνευση Θεού, έχει πάρει αρετές, φυσικά το καταλαβαίνει. Τελειώσεις. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έμενα λοιπόν και επανέρχομαι και πάλι ότι η μιζέρια, επαναλαμβάνω, εκεί έμεινα, που βλέπουμε να υπάρχει και όχι απλώς να υπάρχει, αλλά να την περιγράφουμε κιόλας με το χειρότερο τρόπο. Με το χειρότερο τρόπο. Αυτή η μιζέρια δεν είναι θέμα κανενός από εσάς απέναντί μου, ούτε από εσάς απέναντί μου. Ο καθένας μας, ο καθένας μας, υποφέρει, πάσχει, ταλαιπωρείται, βασανίζεται ο καθένας μας. Από το εξής πράγμα, ακούστε το, πόθεν πόλεμοι και μάχε, το εξηγήσω να καταλάβετε, έρχομαι σε αντιδικία με τον αδερφό τον Τάσο. Ο Τάσος απαντάει και κάποιος άλλος κάνει το ίδιο. Αυτό γίνεται στο κοινωνικό περίγυρο, δηλαδή η αναμεταξύ μας κακοδαιμονία που μας κάνει να μαλώνουμε μεταξύ μας, ο πόλεμος, αυτό σημαίνει πόλεμοι, να μαλώνουμε αναμεταξύ μας. Μου μιλήσε έτσι, του μιλήσα έτσι, του κανάλιος ή κάτι άλλο, το καθίστε. Αυτές οι διαμάχες και αναμεταξύ μας πόλεμοι, ποια αιτία έχουνε, πόθεν, ποια είναι η αιτία. Η μιζέρια που προηγουμένως, ποια αιτία έχουνε. Κοινωνία είναι έτσι, κοινωνία είναι αλλιώς. Μας πήραν τα λεφτά, κάθε μέρα το λέμε και κουραστήκαμε. Κριστήκαμε να ακούμε αυτή την κατάσταση. Άλλασε η κοινωνία. Ναι. Και, και ρωτάει εδώ ο αδελφό Θεός Ιάκωβος και λέει, πόθεν, ποια είναι η πηγή, ποια είναι η κυρία αιτία που προκαλεί αυτή και την κακοδαιμονία. Και απαντάει. Ουκ εντεύθεν εκ των ειδωνών ημών, των στρατευωμένων εν της μέρας ημών. Αυτή η κακοδαιμονία, και τι ψάχνει να τη βρείτε, τον Ναπολέοντα, στην κοινωνία, και δεν ψάχνετε να τη βρείτε στις ειδονές σας, στις απολαύσεις. Στις απολαύσεις. Οποιαδήποτε απόλαυση, οποιαδήποτε ειδονή, δηλαδή ειδονών ημών, οποιαδήποτε ειδονή, και αν είναι αυτή, εκτός να είναι πνευματική, να είναι ειδονή που ο Χριστός σου δημιουργεί στην καρδιά, αυτή δεν υπάρχει, αυτή σου φέρνει γαλήνη και ειρήνη. Γαλήνη και ειρήνη. Οποιαδήποτε άλλη, λέει, από τις ειδονές που οι ίδιοι προσπαθείτε να δημιουργήσετε στον εαυτό σας και οι οποίες ειδονές πολεμάνε τα μέλη σας. Τα μέλη, τα χέρια, τα πόδια, το μυαλό, τα πάντα στρέφονται, λέει, εναντίον των μελών του σώματός σου. Και σε τελευταία ανάλυση... Είσαι ανήσυχος. Ε? Είσαι ανήσυχος. Μόνο θέλεις να σε κάνω καλά. Του είπε, εσύ το ξέρεις πολύ καλά γιατί είσαι άρρωστος, γιατί δεν έζησες καλά στη ζωή σου, ήθελες να βρεθείς μέσα στις ειδονές. Λοιπόν, άφησε τα αυτά
Και άμα τα αφήσει αυτά, έλα. Αν θέλει αυτό, σήμαι και περπατώ. Θέλει να περπατήσει πνευματικά. Θέλει να δει ποιο είμαι εγώ, Χριστός. Πόθεν πόλεμη και μάχε, γιατί Χριστέ μου δεν σε θέλω. Πάτησε τώρα, Βασίλη, τώρα, σαν δέξει το λόγο. Γιατί δεν το θέλω τον Χριστό, μετά από αυτά που είπαμε. Γιατί δεν. Ναι, γιατί δεν θέλω τον Χριστό. Ακριβώς. Γιατί. Γιατί δεν τον πιστεύω. Είπαμε, γιατί εκ των ειδωλών ημών. Εκ των ειδωλών ημών. Μα δεν μ' αφήνει. Ειδονές. Ναι. Ειδονές, αυτό το θέμα. Ο Απόστολος Παύλος. Θέλω να κάνω το καλό, αλλά δεν μ' αφήνει το εγωισμό μου και βρίσκω πάνω το κακό. Και αυτό που κάνω κακό, το θεωρώ σωστό. Ναι. Ναι. Ου γάρο θέλω πράσο, όλο θέλω το οποίο. Όχι αυτό που θέλω να κάνω, κάνω, αλλά αυτό που δεν θέλω κάνω. Ναι. Το κακό δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, θέλω να προσέξουμε κάτι. Το θέμα μας είναι ότι οποιοδήποτε κακό μας τυρανάει δεν έχει καμιά αιτία και καμιά άλλη πηγή που να πηγάζει από τον εαυτό μας και από τις ειδονές μας που μια ζωή προσπαθήσαμε να απολαύσουμε. Να απολαύσουμε. Μη διαμαρτυρόμαστε. Συνεχίζω. Κάτι ακόμη. Λέει, συνεχίζει ο Απόστολος και λέει, επιθυμείτε, είναι αυτό που λέει, ου και επιθυμήσεις όσα το πλησίο σου στείλει πάλι τα διαθήκη, να μην επιθυμείς όσα έχει ο Ιωσήφ. Αλλά εδώ λέει, γενικά επιθυμείτε να έχετε. Για να καλοπεράσετε. Και ουκ έχετε. Και όμως, αυτά που επιθυμείτε, δεν τα έχετε. Προσέξτε ακόμη. Φωνεύετε, σκοτώνετε και ζηλούτε. Και έχετε φθόνο και ζηλεύετε τους γύρω σας. Και μετά από εκείνα τα πράγματα δεν μπορείτε στη ζωή σας να είστε πάντοτε μέσα στην επιτυχία του σκοπού που σας θέλει το μυαλό, η επιθυμία σας. Δεν είναι δυνατόν. Μιχή. Μιχή. Μιχός είναι εκείνος που πάει με άλλη γυναίκα. Που χωρίζει τη γυναίκα και πάει με άλλη γυναίκα. Και Μιχαλίδες. Τις γυναίκες Μιχαλίδες. Θέλω να σταθώ σε αυτό το πράγμα εδώ. Αυτός που κυριολεκτικά κολλάει πάνω στα υλικά αγαθά, κυριολεκτικά κολλάει, σαν το όστρακο, σαν το κόκαλο πάνω στη θαλάσσια, το όστρακο λέγεται, η πεταλίδα, που είναι κολλημένη και δεν ξεκολλάει, παρέμβει στην κολλημένη και δεν ξεκολλάει. Έτσι κολλάμε οι περισσότεροι στα υλικά αγαθά. Αν κολλήσεις στα υλικά αγαθά, έχεις πάρει διαζύγιο από τον Θεό. Διαζύγιο. Είσαι παντρεμένος με τα υλικά αγαθά. Παντρεμένος. Άρα είσαι μιχός. Γιατί χώρισες από τον Θεό και παντρεύτηκες την ύλη, τα υλικά αγαθά. Αυτός είναι ο μιχός που λέει το Ευαγγέλιο. Μιχή μιλάει για όλους εκείνους που έχουν σπάσει τη σχέση τους με τον Θεό και έχουν εγκατάσει μόνο τη δύναμη ψυχή στον κόσμο και δεν θέλουν να ακούνε
Αν υπάρχει άλλη ζωή, αν υπάρχει αιώνια ζωή, αν υπάρχει κρίση. Αυτή είναι η μοιχή. Και αν είναι θηλυκό γένος και κάνει το ίδιο, είναι μηχανής. Ω γενεά, άπιστε και μηχανής, λέει ο Κύριος, γενιά. Και προσέξτε, θα έχουμε υπόψη μας ένα πράγμα. Δεν μιλούσε ο Κύριος για τη γενιά του προσωπικά, για την αιώνιος ο Κύριος. Και εννοεί όλους τους ανθρώπους από την ημέρα που ήρθε ο Κύριος και μετά, μέχρι που θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, εννοεί μία εποχή όλους, μία γενιά όλους. Όλους ονομάζει εκείνους που δεν τον ακολουθούν και έχουν πάρει διαζύγια από τον Χριστό, τους ονομάζει μοιχούς. Ω γενεά άπιστη, αφού έχεις αγκαλιάσει τις ειδονές, άπιστη γενιά είσαι, μηχανής γενιά είσαι, πόρνη και μοιχή και αρσενοκείται, βασιλεία Θεού, που κληρονομήσουσι. Και ακόμη, δεν είναι η πορνεία και η μοιχεία και οποιαδήποτε άλλη ακαθαρσία έργο του σώματος. Σε αρχική επιθυμία. Κυρίως, ναι, κυρίως είναι έργο της καρδιάς. Κυρίως είναι έργο της καρδιάς. Η καρδιά επιθυμεί, η καρδιά λαχταράει, η καρδιά κινείται και από εκεί αρχίζουν να ξεπηδάνε οι διαλογισμοί οι πονηροί. Το είπε ο Κύριος ή το είπε. Και η ψυχή κλαίει γι' αυτό. Η ψυχή λυπάται για την καρδιά. Λυπάται για την πορεία της καρδιάς της ψυχής. Δεν συμφωνεί. Δεν συμφωνεί. Λέει λοιπόν ότι για να θυμηθούμε, για να δούμε ότι δεν είναι το σώμα που επιθυμεί, κάθε άλλο. Βγάλε από μέσα αυτό που λέγεται ψυχή, θα δεις το σώμα δεν επιθυμεί τίποτα. Τίποτα δεν επιθυμεί. Σκουλίκια γίνεται. Κάτι άλλο είναι που δημιουργεί την κατάσταση αυτή. Λοιπόν, λέει ο Κύριος, πάλι σε παράλυτο που του κατεβάσανε από τη στέγη, που σκεφτόντουσαν οι Ιουδαίοι, Σάββατο μωρέ του κάνει καλά. Αλλά πριν το κάνει καλά, μέσα τους είχαν το φθόνο. Τον βλέπανε έτοιμοι να τον βολέψουνε. Δεν θέλανε να τον αντικρίσουν με τα μάτια. Και τους λέγει, «Ηνατί εντες καρδίες ημών». Ηνατί. Γιατί. «Εντες καρδίες ημών». Εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί. Γιατί από εδώ βγαίνουν οι διαλογισμοί σας. Οι πονηροί, οι επιθυμίες σας. Επαναλαμβάνω, το τονίζω, πηγή, αιτία, αφορμή της δυστυχίας, της κάθε δυστυχίας της ανθρώπινης είναι εειδονέ, τις οποίες κυνηγούμε κατά φόδας για να τις απολαύσουμε. Θέλετε λοιπόν να απαλλαγείτε, δεν το λέω εγώ, θα ακούσουμε εδώ μέσα, να απαλλαγείτε από την καθοδαιμονία, από τη δυστυχία,
υποτάγεται το Θεό. Υποτάγεται. Τι απίεση υποτάγεται στο Θεό. Κάντε υπακοή στο Θεό. Σκύβε το κεφάλι. Πέστε ναι στο Θεό. Παρακαλώ το Θεό να σε καλέσει δούλος. Ε? Παρακαλέσουμε το Θεό να μας καλέσει δούλους. Ναι. Να υποταχθούμε στο Θεό. Να υποταχθούμε στο Θεό. Και όχι να φέρουμε το Θεό στα μέτρα μας, ώστε να κόβουμε εμείς το κουστούμι που θα φοράμε. Όχι, να μας το κόβει ο Θεός το κουστούμι. Όπως εκείνος τέλεια γνωρίζει. Υποτάγεται, υποταγεί στο Θεό, αυτομάτως διώχνει τον κόσμο, τον κακό επιθυμιών. Και ακόμα, αντίστητε το διαβόλο, αντίστητε, σταθείτε απέναντι και πολεμήστε τον διάβολο που έρχεται και σας ξύνει τις επιθυμίες. Αυτός σας ξύνει τις επιθυμίες, εσείς αφήνετε και σας φέρνει γύρω τα γρανάζια του λογισμού σύμφωνα με το υλικό που ρίχνει αυτός, ανάβει τη φωτιά, καίγεσαι, πυρώνεσαι και μετά αφού του πει έλα κάνε όλα αυτά, λες δεν μπορώ να απαλλαγώ από τη φωτιά, σίγουρα θα καώ, αλλά δεν μπορώ. Την άφησες μόνο σου και ζητάς μετά να απαλλαγείς από τη φωτιά. Και άμα σε δει ένα σκευάζει στο σπίτι σου φωτιά, παίρνεις, βάζεις μέσα υλικά και λες θα βάλω φωτιά στο σπίτι μου. Και σου φωνάζει ο άλλος, μην βάζεις φωτιά στο σπίτι. Όχι, θα βάλω φωτιά στο σπίτι μου είναι, θα το βάλω να το κάψω. Θα σου πει και ο άλλος, κάναμε ό,τι κάναμε, αφού δεν μας ακούς, κάθε. Και δεν μας βοηθά, και δεν μας φωνάει να σε βοηθήσουμε. Όχι μόνο να σε βοηθήσουμε, αλλά φωνάζει για να μην έρθουμε. Λοιπόν, πώς γίνεται λοιπόν τώρα αντίσταση στο διάβολο, και άμα αντισταθούμε στο διάβολο με το όνομα του Κυρίου μας, θα φύγει. Φεύξετε αφημών, θα φύγει. Αλλά να έχουμε μια ιδέα ότι ζει και αυτός και ότι είναι αυτός που μας υποκινεί σε οτιδήποτε κακό. Τα σπέρματα, οι σπόροι είναι δικοί του πέρα για πέρα. Σπόροι δικοί του. Εδώ ο Θεός δεν έφτιαξε μυαλό κακό. Σε κανέναν. Σε κανέναν. Αλλά ο Α, Β, Γ άφησε το χωράφι του μυαλού και έσπηρε ο πονηρός, τα δέχτηκε, τελείωσε. Κακό μυαλό λέμε. Εκ του πονηρού όλα τα κακά. Εκ του πονηρού. Εγγύσατε τον Θεό, πιάστε τον Θεό, εγγύστε τον, πλησιάστε τον. Κάντε λίγο βηματάκι, λέει. Αυτό λέει, λίγο βηματάκι. Και τι θα γίνει μετά? Και εγγυήμι. Και θα πει μετά, οπ, σε πιάσα ο Θεός. Θα κάνεις το βηματάκι σου, στο μικρό, μικρό, μικρό. Και εγγυή. Και θα σε εγγύξει ο Θεός αμέσως. Θέλει να θέλεις να κάνεις το βηματάκι. Θέλεις να περπατήσεις. Θέλεις να περπατήσεις, τον παράδειγμα το είπε. Θέλεις να περπατήσεις. Και μου είσαι βενέ, έλα του λέει.
Αυτή είναι η σχέση του να καταλάβεις ότι υπάρχει ο Θεός, ότι ενδιαφέρεται για σένα, ότι κάνει το πάλι για να σε σώσει και ότι όλα αυτά στηρίζονται σε ένα θέλω δικό σου. Αδιαμαρτύρητο θέλω. Χωρίς καμία διαμαρτυρία. Καμία διαμαρτυρία. Θέλεις να με γνωρίσεις, ναι, μελέτα τη γραφή. Θέλεις να με συναντάς, μίλησέ μου εκεί που είσαι τώρα, όπου και αν είσαι. Και εγώ είμαι παρόν. Θέλεις να με αγαπάς, θέλω. Τον Τάσο που είσαι απέναντί σου, να τον αγαπάς. Δεν μπορείς. Πες θέλω εσύ και εγώ θα σε μάθω να μπορείς. Αυτά είναι πρακτικές που σε πείθουνε ότι είναι ζωντανά πράγματα αυτά. Δεν είναι λόγια του αέρος. Ζω, λέει ο Παύλος, γιατί ζει μέσα μου ο Χριστός. Ζω δε, γιατί ζει ο Χριστός. Αν δεν συμβαίνει αυτό, δεν ζει ο άνθρωπος. Και τα μυρμήγκια και τα γαϊδούρια ζουνε, και τα βουβάλια ζουνε, και τα φίδια ζουνε. Αλλά έλα όμως, που δεν είναι όμοια με τον άνθρωπο. Έχουν τεράστια διαφορά. Ακόμα ο άνθρωπος σε ορισμένα πράγματα ξεπερνά και τους αγγέλους. Ποιος άγγελος μπορεί να τελέσει Θεία Λειτουργία? Κανένας. Ο άνθρωπος μπορεί. Ποιος άγγελος μπορεί να πάει το σώμα και το αίμα του Κύριου μας? Ο άνθρωπος το παίρνει. Γι' αυτό μας ζηλεύουμε. Είμαστε ανώτεροι. Γι' αυτό ο διάβολος μας ζηλεύει. Σωστό. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Μικρό βηματάκι. Μικρό άπλωμα στο χεράκι. Μικρό θέλω, μεγάλο θέλω Θεού. Μηδενικά τα δικά μας, μονάδα του Θεού. Φτιάχνετε το 10, το 20, το 100, το 10. Μηδενικά, ούτε και μηδενικά. Τα κάνει ο Θεός όμως να έχουν αξία. Αυτά πρέπει να τα συνειδητοποιήσουμε. Μην είμαστε αδέσποτοι. Μην είμαστε αμελείς, μην είμαστε αδιάφοροι. Να περνάει η ημέρα χωρίς να κυκλοφορεί μέσα μας ο Κύριος. Να κυκλοφορεί ο Κύριος. Δεν ξέρεις γράμματα, μωρέ. Όμως ξέρεις να πεις κυριελέησον. Ξέρεις να πεις το κυριελέησον. Έχει η Εκκλησία μας τα παραδείγματα που τα ξέρουμε όλοι. Τον καλόγερο, τον ευλογημένο, τον Άγιο που μάθαινε τον αγράμματο να λέει το Κύριος Χριστέ λεησόν, το ξέρετε πολύ καλά. Και που στο τέλος ο καλόγερος που έφευγε με το καράβι είδε να περπατάει ο αγράμματος στη θάλασσα επάνω. Και του λέγε, πες μου, τι μου πες. Έλεγε, Κύριε, μη με λεάς εγώ αυτός. Μη με λεείς. Όπως το λες, πες το. Εσύ το λες καλά, εγώ δεν λέω καλά. Γιατί Κύριος ήταν Άγιος και άλλος ήταν πάρα κάτω από τον άλλο. Δεν έχει σημασία αν ξέρεις γράμματα. Αγραμματι. Ήταν και οι Απόστολοι. Όχι όλοι. Ο Άγιος Ιωάννης που έγραψε το Ευαγγέλιο το τέταρτο ήταν εντελώς αγράμματος. Δεν είναι εύκολο να το διαβάσει κανείς το τέταρτο Ευαγγέλιο. Πρέπει να έχεις θεολογικές γνώσεις, πρέπει να έχεις ζήσει χρόνια πολλά στη μελέτη του τέταρτου Ευαγγελίου για να κατανοήσεις πολλά από αυτά που λέει ο Ιωάννης. Επαναλαμβάνω, δεν είναι τα γράμματα. Δώσε να πεις, δεν ξέρω γράμματα, δεν μπορώ να σε γνωρίσω, Κύριε. Έχει φροντίσει ο Κύριος να μην υπάρχει δικαιολογημένος, να πει δεν ξέρω γράμματα, δεν σε γνώρισα. Και ποιος είπε σε αυτό το γράμματι δεν είναι? Δεν είπα αυτό το πράγμα. Μειονέκτημα είναι αντί αυτή την περίπτωση. Είναι. Να είμαι εγγράμματος και να μην γνωρίσω τον Κύριο είναι έγκλημα μειονέκτημα. Αντίθετα εκείνος που είναι αγράμματος και είχε απλή καρδιά, είναι έχει το Χριστό μέσα. Αυτό έχει αποδειχθεί, ότι όλοι οι αγραμματοί ακολουθήσαν
Όχι. Όλοι οι γράμματι είναι όλοι έξι. Δεν είναι όλοι, δεν είναι όπως το λες. Μην έχεις αυτή την γνώμη. Μην ψάχνεσαι για ένα μικρό ποσοστό. Παντού είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε το παραπέρα. Για να γίνουν όλα αυτά. Γιατί τους δικαιολογείς. Ορίστε. Τους εγγράμματους, γιατί τους δικαιολογείς. Δεν δικαιολογώ γραμμάτους, όπως λες εσύ. Δεν δικαιολογώ γραμμάτους. Σε όλα τα επίπεδα της ζωής υπάρχει το ποσοστό που ανθρώπων που πιστεύουν. Δεν αποκλείω αυτό που λέω τώρα. Αντίθετα, ο εγγράμματος μπορεί να αντισταθεί και να πολεμήσει και τον κύριο, όπως συμβαίνει στους αιώνες. Είπατε πράγμα εγώ. Λοιπόν, προχωράω παραπέρα τώρα. Λέγει εδώ, για να γίνουν όλα αυτά, το βηματάκι, το άπλωμα του χεριού και του καθεξής, το θέλω, πρέπει να γίνει το εξής. Καθαρίσατε τα χέρια σας. Καθαρίστε τα χέρια. Θέλω να γίνει να πάρω σαπούνι να πληθώ. Εννοεί, χέρια είναι και αυτά και με αυτά βάζω μέσα μου. Αυτά ξεκινούν τα χέρια. Και με αυτά βάζω, ναι, και με το νου βάζω μέσα. Να καθαρίσω τα χέρια μου. Ναι. Και συνεχίζει. Και αγνίστε, αγνίστε. Πώς πλένεις κάτι και το κάνεις πεντακάθαρο, αγνίστε τις καρδιές σας. Μήπως η Γραφή, όταν παραγγέλει κάτι τέτοιο, έχει υπόψη ότι δεν μπορεί κανείς να το κάνει. Όχι. Αύριο γιορτάζει ένας μεγάλος Άγιος που έχω διαβάσει λίγο από το βίο του, θα συνεχίσω και αύριο, που εδώ λύνει απορίες ο Άγιος, όχι ο Άγιος, ο βίος του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ανάγγειλε στη μάνα ότι θα γεννήσει παιδί, τον αυριανό Άγιο δηλαδή, που θα ζήσει τη ζωή του Αγίου Ιωάννου, του Προδρόμου. Ο ίδιος το παρήγγειλε. Και ακόμη του παρουσιάστηκε και ο Κύριος με όλους τους Αγίους και του είπε, ο δρόμος μου θα σε κάνει να αποφύγεις αιώνια τιμωρία. Ακολούθησε με. Από μικρό παιδάκι. Ποιος Άγιος είναι αυτός? Άγιος Σιμεών λέγεται. Ναι. Σιμεών, ο Στυλίτης. Σιμεών, ο Στυλίτης. Αυτό το κομματάκι λέω απλώς για να πω το εξής. Βέβαια λέγει και λίγο παρακάτω ότι όταν θύλαζε, από το θυλασμό έδειξε φαινόμενα ότι θα γίνει άνθρωπος ασκητής μεγάλος και ερημίτης. Τον έβαζε η μάνα του να θυλάσει όταν είχε φάει κρέας, λέει, στο στήθος και δεν άπλωνε το στόμα στο στήθος για να πει γάλα. Ναι, το φύλαγε. Το φύλαγε. Θα πείτε, βλέπεις που εκεί από τη γέννησή του γάλασε ο Θεός. Πριν γεννηθεί τον γάλασε ο Θεός. Πριν γεννηθεί. Και εγώ γεννιέμαι αμαρτάνω και με καλή μετά. Θα καταλαβείτε κάτι πάνω σε αυτό. Μήπως είναι άδικος ο Θεός. Μήπως είναι άδικος ο Θεός. Τον ένα τον προδοτεί, θα κάνεις παιδί Άγιο. Έχουμε ένα σωρό Ιωακήμ και Άννα, έχουμε. Δεν είναι. Την Παναγία και το που πήρε. Σήμερα στον Αυριανό Άγιο το ίδιο πράγμα. Λέει, πριν τη γέννηση. Άλλος ζει μια ζωή στην αμαρτία και του καλεί μετά. Δεν θα μπορούσε να κάνει το ίδιο. Το κάνεις και εκείνο πριν γεννηθεί.
Και τι συμβαίνει αυτό το πράγμα? Έχετε καμία απάντηση να δώσετε? Από την κοιλιά της μάνας μου με διάλεξε, λέει ο Κύριος. Τον άλλο γιατί όχι? Το ελευθερίο του Κύριου. Διότι οι γονείς στη μάνα του θα ήταν με τον Θεό. Έτσι. Έτσι. Και αυτό είναι με την ανθρώπινη λογική απάντηση. Ισχυρίζομαι εγώ ότι έκανα την επιστροφή μου στον Κύριο στα 60 μου χρόνια. Αυτό είναι το ανθρώπινο μέρος. Το θείο μέρος του λέει η πρόσκληση του Θεού δεν χρονολογείται. Δεν χρονολογείται. Είναι γραμμένη από τότε πριν γίνει ο κόσμος. Και για τον Άγιο που λέμε τώρα και για αυτόν που στα 60 του αλλάζει τρόπο ζωής. Αλλά εκεί τον αφήνει να βαδίσει σήμερα το θέλημά του, να δει πόσο όμορφα είναι και μετά σου λέει κάτσε, έφαγα τα μούτρα μου να γυρίσω. Να δει πόσο όμορφα είναι, χωρίς το θέλημά του. Αυτή είναι η ουσία. Λοιπόν, πώς θα γίνει τώρα να πλησιάσουμε τον Θεό, να τον αγγίξουμε τον Θεό, να μας αγγίξει ο Θεός όπως είπαμε προηγουμένως, να καθαριστούμε, να αγνίσουμε τις καρδιές μας, που λέει εδώ, να τις αγνίσουμε, αγνίσατε τις καρδιές. Υπάρχει τρόπος, Βασιλάκη, να αγνίσουμε την καρδιά. Και σένα, να σε προκαλέσουμε και σένα. Τρόπος για να αγνιστεί, να γίνει αγνή η καρδιά μας, υπάρχει. Σίγουρα, πες το πίσω. Προέλεση. Ε? Η διάθεσή μας. Ναι, αλλά κάτι πρακτικό μιλάμε τώρα. Αν είναι αληθινή. Ναι. Βοηθάει εδώς και πρακτικά γίνεται. Πώς γίνεται πρακτικά? Αν δεν είμαστε δεμένοι στο θέλω. Ε? Το αρνητικό θέλω που έχει ο καθένας μας μέσα. Ξέρεις με αυτό. Όταν πας και σε αγνίζει η ιερά εξομολόγηση. Ναι, λένε ένα μέσο. Πάλι θα ξαναλέω αυτό μου. Ε? Όταν φεύγεις πώς είσαι? Εξαρτάται το πώς έχεις εξομολογηθεί και πώς θέλει ο Θεός να είσαι. Όταν έχεις εξομολογηθεί όπως πρέπει, πώς φεύγεις? Σαν να πετάς φεύγεις. Φεύγεις καθαρός. Ελαφρύς. Ελαφρύς. Καθαρότατος. Καθαρότατος. Πετάς. Το αισθάνεσαι αυτό το πράγμα. Αλλά μπορεί να μην θέλει και ο Θεός να σου δείξει αυτό το πράγμα. Άλλο εκείνο. Έτσι. Το άλλο να θέλει να το δείξει, άλλο να θέλει καθαρός. Εξομολογήσε. Μερικές φορές αισθάνεσαι να πετάς. Δεν σημαίνει ότι εξομολογήθηκες. Μπορεί να θέλει ο Θεός να σου δείξει εκείνη τη στιγμή ότι έκανες μια πράξη την οποία ελάφθηνε στον εαυτό σου. Υπάρχει όμως μια περίπτωση που πας, εξομολογήσε, τα λες όλα. Δεν φεύγεις όμως να πετάς. Δεν τα λες όλα. Τα λες όλα, αλλά δεν έχεις μετάνοια. Δεν σώσαι σε συμφέρον. Μην το λες. Ναι, αυτή είναι η κατάσταση με τους ανθρώπους. Δεν λες όλα. Πώς το είπες? Πώς το είπες? Δεν σώσαι σε συμφέρον. Γιατί ρε? Έτσι, τι να κάνω. Δηλαδή άμα σκοτάς, πες κάτω, δεν θα σηκωθείς. Ε? Σκόταπες, έπεσες κάτω, θα μείνεις εκεί, δεν θα σηκωθείς. Όχι, αυτό το συμφέρει να σηκωθεί. Α, εκεί θα σηκωθείς γρήγορα, θα ξεσχοληθείς κι από πάνω. Ναι. Εντάξει. Γιατί το βλέπεις. Λοιπόν, αυτό ισχύει που είπες εσύ, όταν ο άνθρωπος δεν ταπεινώνεται να πάει να αποθέσει το κακό εαυτό του κάτω από το πετραχύλι. Ασφαλώς δεν ταπεινώνεται. Λοιπόν, γιατί εδώ λέει ταπεινώθητε, ταλαιπωρήσατε τον εαυτό σας, πενθήσατε και κλάψατε για να πάτε να φτάσετε εκεί που θα αγνιστεί η καρδιά. Σκύφτε το κεφαλάκι σας και θα δείτε τότε ότι κάποια θλίψη που βάλανε μέσα σας θα μεταστραφεί σε χαρά. Θα μεταστραφεί σε χαρά. Επαναλαμβάνω. Εγγίζει το Θεό. Εγγίζει το Θεό. Ο άνθρωπος, όσο βρώμικος κι αν είναι Ιωσήφ, όσο βρώμικος κι αν είναι,
Δεν λερώνεται ο ήλιος από όλες τις βρωμιές που υπάρχουν στη γη και που τις πέφτει και τις φωτίζει. Δεν λερώνεται, λερώνεται. Ο Θεός πολύ περισσότερο δημιουργός του ηλίου από τις εσωτερικές μας βρωμιές δεν λερώνεται. Αντίθετα, αν θεληματικά τον αφήσουμε να περάσει, τη σκέει. Τη σκέει και ολοκληρωτικά τη καθαρίζει. Και από εκεί και πέρα θέλω ανθρώπινο και θεία θέληση μαζί συμπορεύονται. Συμπορεύονται. Και ο άνθρωπος σαν συνεργάτης του Θεού χαίρεται για τον αξίωσε να είναι συνεργάτης. Χαίρεται. Θέλω να επανέλθω πάλι από εκεί που ξεκίνησα. Από το ότι εμείς πάσχουμε κυριολεκτικά, πάσχουμε κυριολεκτικά από τις ειδονές μας. Γέροντα, τι είναι η φιλαυτία ή τι είναι η φιλαυτία, φίλος του εαυτού σου. Φιλαυτία, ρωτάει μια μονάχη, είναι το να κάνεις τα χατήρια όλα στον εαυτό σου. Να κάνεις όλα τα χατήρια στον εαυτό σου, να το χαϊδεύεις, να το περιπιέσαι, να λες ότι εκείνο δεν με βολεύει, το άλλο με βολεύει, εκείνος μου αρέσει, ο άλλος δεν μου αρέσει, να το φέρεις το κάθε τι που είναι γύρω σου, να χαϊδεύει τον εαυτό σου. Στα μέτρα σου. Αυτό λέγεται φιλαυτία. Και συμπληρώνει. Και ο εγωισμός και το πείσμα και τι άλλο λέει ο Γιώργος Παΐσιος και η ζήλια και η υπερηφάνεια. Παναλαμβάνω, εγωισμός, γασιμαργία, πείσμα, ζήλια. Θόλος. Αυτή είναι ο θόλος. Ναι. Ζήλια. Όλα αυτά που τα ζούμε κάθε μέρα και δεν καμπαρίζουμε, όλα έχουν πρακτορείο, πρακτορείο τη φιλαυτία. Λέει ο Γέρο Παέσιος. Λέμε πρακτορείο ειδήσεων. Περνάνε όλες οι ειδήσεις από εκεί. Η φιλαυτία είναι το κακό εκείνο που περνάνε όλα τα κακά από εκεί. Λοιπόν, χαϊδεύουμε τον εαυτό μας και του λέει πέταξε, λέει, της λέει, τον εαυτό σου. Πέταξε τον εαυτό σου. Για να πετάξεις. Να πετάξεις τον Θεό επάνω. Γέροντα, φοβάμαι, λέει, να πετάξω τον εαυτό μου. Μωρέ, τι είναι το να πετάξει τα πάθη σου, θα πάθεις τίποτα. Σαν να μου λες ότι πέταξε τα πάθη μου, τα ερωτώματά μου και έγινε ελεύθερος και έπαθες κάτι. Όχι. Εάν δεν ταπεινωθούμε, εάν δεν μπούμε στον εαυτό μας, σκύψε το κεφάλι σου στου Θεού τα προστάγματα, στου Θεού τα προστάγματα. Για να νιώσεις την ομορφιά και τη γλύκα τους, θα ταλαιπωρείς σε μια ζωή. Θέλω να σταθώ σε ένα πράγμα. Άκουσε το μωρό, εσύ φίλε, πριν αλήθεια αυτό που θα πω. Μεγάλη αλήθεια. Μεγάλη. Δοκιμάσαι να μωρείς. Να δοκιμάσεις τι θα πω και θα δεις αμέσως ότι θα σταθείς ομορφιά. Έρχεσαι εσύ, παράδειγμα λέω, όχι ότι έρχεσαι, έτσι, και μου λες κάτι προσβλητικό και με προσβάλλεις και επιπλέον μου παραφέρεσαι επιπλέον και εγώ σου γυρίζω και σου λέω ή δεν μιλάω καθόλου και λέω εσωτερικά Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον αδελφό, ελέησε και εμένα, ναι. Μη μας αφήσεις.
ή σκύβω κάτω και σου λέω σε ευχαριστώ αδερφέ, έχεις δίκιο για όσα μου είπες και ας έχεις άδικο. Ο άλλος, αν τυχόν βρεθεί κανείς θα πει το κοροϊδό δεν μίλησε. Εάν μιλήσει το κοροϊδό θα ανάψουν και δυο φωτιές. Θα γίνεις είτε σε αυτό το πράγμα. Ε? Σε αυτό θα γίνεις. Ναι, ναι, θα με απαντήσεις. Δυο φωτιές. Χειρότερες. Λοιπόν, σκύβεις κάτω και λέει ο Γερο Παΐσιος, προσέξτε που θα καταλήξω. Προσέξτε καλά. Πρακτικά πράγματα. Λέει ο Γερο Παΐσιος, σε έβλαψε, πες του ευχαριστώ γιατί με ευεργέτησες. Γιατί με ευεργέτησες. Κάνε την προσευχή στον Θεό. Τότε θα δεις μια παρηγοριά από πάνω να σε σκεπάζει, παρηγοριά από τον Θεό. Αυτό που λες δεν γίνεται, θα νιώσεις να σε σκεπάζει χάρη στον Θεό. Και θα λες, εγώ αυτό δεν το καταλάβαινα μια ζωή. Το κατάλαβα τώρα που έσκυψα το κεφάλι μου. Ε, βέβαια, κάθε φορά που σηκώνεις το κεφάλι σου ψηλά, θα τη φας δυνατά. Άμα σκύψεις, θα φύγει το χέρι μου, θα πάει πάρα πέρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε όλα τα ζητήματα είναι να σκύβεις το κεφάλι σου. Υποτάγετε το Θεό. Δείξτε υποταγή στο Θεό. Αυτό τώρα γιατί ισχύει για τους μεν ή για όλους. Για όλους. Μπράβο. Για όλους. Εδώ είναι το θέμα. Για όλους ισχύει. Κάθε άνθρωπο στον τομέα που βρίσκεται. Ναι. Ναι, αλλά Βασίλης ο Έλληνας δεν δέχεται μίγα στο σπαθί. Έτσι είπες προθέσεις. Όχι, όχι, μάτσε. Κοίταξε να όχι, όχι. Έτσι είπες. Εάν όμως ναι. Πεις αυτά που θα σου πούνε. Ναι. Και φυσικά είναι άδικα. Σκεφτείς μόνος σου και πεις μήπως φταίω κι εγώ. Γιατί να μου τα πει όλα αυτά. Μήπως τον έχω ενοχλήσει και δεν έχω καταλάβει. Και γιώφτα. Και από εκεί πέρα υποχωρείς και φεύγεις. Ναι. Δεν είναι μίγα στο σπαθί αυτή. Δεν σου κολλάει η μύγα στο σπαθί σου. Για η μύγα που θα έρθει είναι το βέλος του σατανά. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Πουλήστε τα υπάρχοντά σας και πάρτε πανοπλία να μην σας χτυπάνε τα βέλη του σατανά. Και πάρε μαχαίρι κοφτερό, όχι για να σφάξει τον αντεπαλό σου, αλλά να κόψει τα λατώματά σου. Τότε θα ισχάσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε πειράξει ο άλλος και να εφαρμόσει το θέλημα του Κυρίου, να σκύψει το κεφάλι και να πεις ή να μην μιλήσει καθόλου ή να πεις και ευχαριστώ γιατί μου έδειξες σωστό δρόμο και ας είχε λάθος. Θα φύγει, θα σκεφτεί εντελώς διαφορετικά όλος. Το έκανες αυτό το πράγμα που λες όχι. Αυτό δεν λέω όχι. Αυτό δεν θα σου πω. Εγώ δεν λέω όχι, εσύ που λες όχι. Κάτσε, θα το πω. Εφαρμόσαμε αυτό το πράγμα. Αν το εφαρμόσαμε, έχουμε το δικαίωμα να πούμε το κάναμε και δεν είδαμε αποτέλεσμα. Ναι. Έλα όμως που κάνεις και βλέπεις αποτέλεσμα καλό, και δεν θα καταλήξεις το σύνορα. Δεν θα καταλήξεις. Λοιπόν. Τον κόσμο, στον οποίο και εμείς είμαστε μέσα, το αμαξοστοιχεία που είμαστε μέσα, δηλαδή. Όλοι είμαστε αμαξοστοιχεία μέσα. Το χωρίζει από το Θεό το δεν σε θέλω ή δεν σε θέλουμε. Όχι, επαναλαμβάνω τον κόσμο. Τον κόσμο, ποιον κόσμο, που ανέφερα προηγουμένως, που είναι γεμάτος από επιθυμίες και μόνο επιθυμίες υλικές. Αυτό που ονόμαζε ο Κύριος Μιχό και Μιχαλίδες. Το χωρίζει, επαναλαμβάνω από τον Θεό, η άλλη υπακοή, το δε θέλω. Μέσα στο τέταρτο ψαλμό υπάρχει μία εντελώς καθαρή, ξεκάθαρη τοποθέτηση του Κυρίου απέναντι του κόσμου.
βάζει ο Κύριος, ο Κύριος ήρθε για να σωθούμε όλοι, όλοι, όλοι. Αλλά ο κόσμος που έχει τις επιθυμίες, του φωνάζει. Εσύ μου λες να μην έχω επιθυμίες, εγώ θέλω να έχω επιθυμίες. Το καταλαβαίνεις και το πράγμα το καταλαβαίνεις. Θέλω να έχω επιθυμίες. Θέλω την ύλη. Και του φωνάζει ο κόσμος αυτός. Διαρρήξομεν τους δεσμούς ημών. Το εξηγήσω. Εμείς θέλουμε να σπάσουμε κάθε δέσιμο που εσύ θέλεις να έχουμε μαζί σου, Θεέ μου. Κάθε δέσιμο, κάθε δεσμό, κάθε επαφή, κάθε επικοινωνία που εσύ θέλεις να έχουμε μαζί σου, εμείς θα τη σπάσουμε. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών αφημών. Και ακόμη, οποιοδήποτε ζυγό υποταγής, που είπαμε προηγουμένως, ζυγό υποταγής, πνευματικό, ζυγό ελευθερίας, αν μας ζητάει ο Θεός να έχουμε μαζί Του, εμείς θα το πετάξουμε από πάνω μας. Διαρρήξομεν το ζυγό αυτών αφημών, λέει ο πολλής κόσμος. Ο πολλής κόσμος. Φανταστήκαμε να βλέπουμε γύρω μας από την ώρα που συλλαμβάνεται στην κοιλιά το σπέρμα κατά τη διαδικασία της κυοφορίας της γυναίκας, από την έξοδο από τη μήτρα της γυναίκας, το δευτερόλεπτο εκείνο που εξέρχεται, μέχρι που να φτάσει 100 και ένας άνθρωπος, σε όλη αυτή τη διαδικασία φεύγουνε άλλοι χωρίς να συμπληρώσουν να δούνε τον ήλιο της ημέρας, άλλοι μόλις το βλέπουνε, άλλοι το έχουν δει λίγο, άλλοι πολύ, άλλοι πάρα πολύ. Όμως αποβιβάζει, όμως αποβιβάζει το τρένο. Μας συμφέρει, αφού τη στάση δεν την ξέρουμε που θα κατεβούμε, να έχουμε έτοιμη τη βαλίτσα να κατεβούμε. Οποιαδήποτε δικαιολογία και αν προβάλλουμε, είναι χωρίς να έχει αντικείμενο αξίας. Δεν έχει αντικείμενο αξίας η δικαιολογία. Το δεν μπόρεσα, δεν μπορώ, δεν έκανα κλπ. Είναι φτηνό πράγμα αυτή η δικαιολογία. Και το άλλο, ναι, και το άλλο. Βλέπω τόσους και τόσους να ζουν μέσα στην αμαρτία, μέσα στο κακό. Και αυτοί δεν παθαίνουν τίποτα. Και εγώ που ζω στο Θεό κοντά να παθαίνω. Αυτό είναι μια δικαιολογία που στους αιώνας θέλω να θα ακούγεται, μα που όμως ποτέ δεν ζήσαμε την κατάσταση αυτού που υποφέρει, για να ξέρουμε να έχουμε γνώση του αντικειμένου, να εκφράσουμε τη γνώση μας. Και επαναλαμβάνω και τελειώνω. Αυτό που καίει την ύπαρξή μας, που καίει την ύπαρξή μας, τη σωματική ύπαρξη, αυτό που καίει την κοινωνία, δεν είναι ο άλλος ο απέναντί μας, είναι ο μέσα μας. Δεν είναι ο απέναντί μας, είναι ο μέσα μας. Δεν μας θέει η κοινωνία. Έλυσες τα προβλήματα στον εαυτό σου, τελείωσες. Δεν σε ενοχλεί ο άλλος με τίποτα. Δεν σε ενοχλεί καθόλου. Όχι. Αντίθετα, επειδή είμαστε μικροί, πολύ μικροί, έτσι ώστε στα φτηνιάρικα να παγωμάσαι, στα τελώς φτηνιάρικα, που λέμε, εντάξει, μου φτάνει να τσιμπήσω σαν την κότα κάτω στο κοτέτσι που τσιμπάει, μου είναι αρκετό. Σε αυτά και μόνο αφοσιωνόμαστε, γι' αυτό ποτέ δεν θα δώσουμε λύση στα καυτά προβλήματα και ποτέ δεν θα δούμε ότι μας είναι μέσα ο Θεός. Μέσα μας είναι ο Θεός. Εν αυτό, μέσα στο Θεό, γαρ ζώμεν, μέσα στο Θεό ζούμε
και κινούμεθα στο Θεό μέσα και εσμέν και είμαστε μέσα στο Θεό και είναι μέσα μας ο Θεός. Αυτός είναι ο παράδεισος. Όποιος το ζει από εδώ, δεν έχει ούτε μα, μου, ούτε κουνήματα, ούτε τίποτα. Τον καταλαβαίνει να του κινεί την ύπαρξη. Του την κινεί την ύπαρξη, δεν το κάνουμε δηλαδή. Λες, πάτερ ημών και λες, πατέρα μου σε ζω. Πώς το κάνουμε δηλαδή. Μου λέει ψάματα. Και γεννηθεί το θέλημά σου. Ναι. Χωρίς να, χωρίς να το κάνεις, δεν θα το δεις. Τελειώνει το θέλημά σου. Και ο πιο ουσιώδης είναι, θα το πω και αυτό να τελειώσω. Τα έχω καλά εγώ με τον Βασίλη. Τα έχω καλά με τον κάθε Βασίλη. Ναι. Ό,τι κακό και αν σου έκανε την ευκαιρία να πληρωθείς από την του Θεού, μην τη χάνεις. Γιατί λέει ο Κύριος μας κάπου, αν αγαπάτε, πες το, εκείνους που σας αγαπάνε, ήδη πληρωθήκατε. Σας αγαπάνε, τους αγαπάτε, τελείωσε. Αν αγαπάτε όμως τους εχθρούς ημών, τότε έχετε χάρη. Τότε έχετε βοήθεια, τότε έχετε παράδεισο. Κατά τα άλλα, θα ζείτε μες στην κόλαση. Άμα δεν το καταλάβετε. Πέστε κάτι και θα μου. Διότι ο Σύρ, συγγνώμη, κάτι να πέστε και μετά μιλάω. Όχι, όχι, πέστε. Η αγάπη δεν θέλει γράμματα να ξέρεις. Ας πέστε μου. Πάλι με τα γράμματα. Ο αγράμματος δεν έχει ξεφύγει από το Θεό, αγαπάει το Θεό, αγαπάει τον συνάνθρωπό του. Δεν χρειάζεται να έχεις γραμματικές γνώσεις. Επιτρέψτε μου να σας πω ένα περιστατικό που μου συμβάβησε την εβδομάδα που πέρασε. Με κάλεσε ένας και μου είχα φτιάξει από χρόνια τα αλουμίνια, μου λέει μάστορα στο τηλέφωνο, έλα. Πήγα πραγματικά, είχε κάποιες κλειδαριές κλπ. Καλώ τον κύριο Βασίλη. Με ενόχλησε αυτή. Και αφού έφτιαξα εγώ όλα αυτά, βασιλευτός, άρχισε και μου ξεστορίσε ότι πραγματικά κατάφερε. Πρόσεξε. Εγώ το πρόσεξα. Μετά από τόσο καιρό, χρόνια λέει, που επιθυμούσα να κάνω γνωριμίες με τον κόσμο. Ανέβασε τις συμμετοχές του, τις γνωριμίες του κόσμου. Δηλαδή πού, βουλευτάς και λοιπά και λοιπά. Ναι. Τι γίνεται τώρα. Και του λέω εγώ, καλά εμένα ναι, γιατί με αποκάλεψες Κύριες. Άμα μου είχες πει, έλα Κύριε, δεν θα ερχόμουν γιατί δεν είμαι Κύριος. Να μου λες Μάστρο Βασίλη, εντάξει, γιατί εγώ είμαι Μάστρος. Και δεν μου λες, του λέω, αφού κατάφερες όπως είπες με τις επιθυμίες σου να γνωρίσεις τους ανθρώπους αυτούς και είσαι χαρούμενος, πάρα πολύ μου λέει. Καλά το Θεό το ξέχασες. Και αυτό. Α, όχι, του λέω. Όχι. Δεν μπορεί να έχει γνωριμίες με το κάτω. Διότι ο άνθρωπος, με αυτούς που γνώρισες, κάποια μέρα θα σε βουλιάξουν. Ενώ ο Θεός θα σε κρατάει πάντα. Και του έκανα την παραβολή ότι όταν έχασε ένα πρόβατο ο Ιησούς Χριστός, ναι, δεν το τράβηξε από τα αυτή να του πει «Έλα εδώ γιατί έφυγες». Το κουβάλει στο τράχυλό του. Από αγάπη. Συνεπώς, αν εσύ γνώρισες τις γνωριμίες που επιθυμούσες και άφησες το Θεό στην πάτα, έχασες τον Άσο. Γιατί ο Άσος είναι ο Θεός μας. Μηδενικά είναι τα υπόλοιπα όλα. Ούτε μηδενικά. Δεν μπορούμε να αθροίσουμε χωρίς τον Άσο τίποτα. Μας. Λοιπόν, τώρα ορίστε. Που εμείς θέλουμε να τα έχουμε καλά και λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και θέλουμε. Είμαστε χριστιανοί. Κάτσε, μη βιάζεσαι. Καλά τα λέμε στα λόγια. Είμαστε. Αλλά τα θέλουμε και αυτά που θέλουμε εμείς. Ναι. Μπράβο. Αυτά δεν συμβαδίζουν όμως με τον Κύριο. Και μας φταίνουν όλο οι άλλοι, όχι ο εαυτός μας. Τα είπαμε κύριε Πράγμα. Τα εγωτισμό αυτά λέγαμε σήμερα. Αυτό λέγαμε, αλλά αυτό. Δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Ότι αυτό φταίνουν λέγαμε, εμείς. Αυτό λέγαμε. Ποιος να μας φτιάξει γι' αυτό. Το δικό μας θέλω. Το δικό μας θέλω. Μπράβο. Θέλω. Συγγνώμη τώρα, πραγματικά.
Γιατί δεν κρίνεις τον εαυτό σου, συγγνώμη για τη φράση μου. Εγώ κρίνω τον εαυτό μου και λέω, εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό που θέλω. Όχι δεν καταλαβαίνουμε. Τώρα... Ένας είπε, ναι. Μου είπε, δεν υπάρχει Θεός. Και του λέω, συγγνώμη, γιατί με βάζεις και εμένα να τους βάλεις. Να πεις, για μένα ναι, δεν υπάρχει Θεός, να σου φιλήσω το χέρι. Αλλά όχι να μου λες, δεν υπάρχει Θεός γενικά. Λοιπόν, να μην λέμε ότι δεν καταλαβαίνουμε, να πούμε στον εαυτό μας, εγώ δεν καταλαβαίνω. Ασφαλώς, τι λέμε τώρα σήμερα. Λοιπόν, εντάξει. Όχι, κάτσε. Έλα, έλα, έλα. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος Άγιος Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Πάτε η μόνη της ουρανής, αγιωθεί το όνομά σου, ετέρθει η βασιλεία σου, πληγεί το όνομά σου, ως ο ουρανός και της γης, τον άρτο ημών των ηλούσιων, δώσει ημίς σήμερα και άφεσε ημίς τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αυτήρεμες οφειλέτες ημών, και μη σε μέγεις ημάς κυβερσμό, αλλά είσαι ημάς από τον πονηρού. Χριστός ανέστε χειρών, θανάτου θάνατο αφήσας, έστει μη μας η ζωή καρισάς. Πάρτε γλυκά, δεν τα πάρτε γλυκά. Πολύχρονο. Γιόρτασε. Γιόρτασε. Όλη η οικογένεια. Πολύ αντιδικό σου. Καλά. Είναι αντιδικό. Πόσα ξυπνά τα αίματα. Πόσα ξυπνά τα αίματα. Πάρα καλή.